Λοιπόν, κύριε Χερέτη, εδώ πέρα είμαστε σε ένα λιόφυτο το οποίο δεν ποτίζεται. Δεν αρτρεύεται. Ναι. Και βλέπουμε τη διαφορά στον καρπό. Τεράστια διαφορά, τεράστια και διαφορά. Και στο χρώμα του φυλώματος και στο χρώμα του καρπού. Και φαίνεται ένα πολύ ζωρισμένο δέντρο. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε πόσο δίκαιο είναι το αίτημα του κόσμου για αποζημιώσεις. Φυσικά, φυσικά. Πρέπει να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον να αποζημιωθεί ο κόσμος λόγω έλλειψης βροχοπτώσεων. Και σε ολόκληρη την Κρήτη υπάρχει θέμα. Στο μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου οι ελιές δεν ποτίζονται, έτσι δεν είναι, το μεγαλύτερο ποσοστό. Ένα μικρό ποσοστό αλλά. Και οι ζωοτρύσεις έχουν αρχίσει να βγάζουν λιγότερο νερό και υπάρχει γενικά ένα μεγάλο πρόβλημα. Πολύ ζωρισμένες εδώ πέρα, έτσι, πάρα πολύ ζωρισμένες. Μα φαίνεται και από το χρώμα του φυλώματος. Παρόλα αυτά και οι μη ποτιστικές ελιές είναι πολύ περιποιημένες, Ναι, φυσικά. Ο αγρότης θα περιποιάται. Ακόμα και ηλικιωμένος που είναι. Ναι. Ωραία.